Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλο επεισόδιο Elemental Arc στον Hearty Hope. Yay, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Πάλι βράδυ. Λοιπόν, στο σημερινό επεισόδιο θα κάνουμε πάλι χτίσιμο, διότι θέλω να... Θέλω να ολοκληρώσω τη βάση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Πρώτον, επειδή δεν μ' αρέσει που είναι όλα έτσι στη μέση εδώ. Δεύτερον, θέλω να ξεμπερδεύω με τη βάση για να αρχίσουμε να κάνουμε λίγη πρόοδο στο mod. Να κάνουμε κανένα boss, να κάνουμε κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον. Αλλά για να γίνουν όλα αυτά πρέπει πρώτα να ολοκληρώσουμε τη βάση. Έχω κάνει εγώ προετοιμασία όσο μπορούσα. Να κάνω λίγη προετοιμασία. Για την ώρα εδώ μαζί θα κάνουμε αυτή εδώ την αλαγούλα. Θα φέρουμε τον τοίχο αυτόν λίγο πιο μέσα. Έχω ήδη πάρει όλα τα πράγματα που ήταν εδώ μπροστά και τα έχω μεταφέρει. Κρεβάτια, κουτάκι και feeding trough από εδώ. Και generator από εκεί. Το ψυγείο το έφερα λίγο πιο μπροστά και αυτό λίγο πιο μπροστά. Αυτά κουμπούσαν πίσω στον τοίχο προηγουμένως. Τα έφερα λίγο πιο εδώ. Οπότε τώρα είμαστε έτοιμοι για να μεταφέρουμε τον τοίχο λίγο πιο εδώ. Θα πάρω και αυτά. Έτσι. Και άμα θέλουμε τα ξαναβάζουμε αργότερα. Και αυτά που πήρα, τα ίδια, θα τα τοποθετήσω εδώ. Ένα, δύο. Τώρα εδώ αν βάλω την πόρτα το ξέρω δεν θα είναι κέντρο. Ήμουν σίγουρος, πρέπει να βάλω third person για να τα καταφέρω καλά εδώ. Εδώ και εδώ. Ωραία. Να βάλουμε εξ αρχής διπλή για να είναι κέντρο, έτσι. Έχω κραφτάρει, κοιτάξτε εδώ, 833. Πήγα τρεις φορές να μαζέψω μέταλλα και stone. Γιατί θέλει πάρα πολλά υλικά. Τώρα, door δεν θα έχει τέτοια. Πρέπει να βάλουμε gate. Μια κοντούλα gate, μια τέτοια, μια medium, έτσι. Γιατί αυτή εδώ λέει large, αυτή εδώ λέει medium. Οπότε θέλουμε και το αντίστοιχο medium τέτοιο. Ένα. Έτσι, για να δούμε αυτά τώρα πώς ταιριάζουν εδώ. Πού είμαι, εδώ είμαι. Ωραία, με πέδεψε λίγο η πόρτα για να μπει. Αλλά και μπήκε και είναι και πάρα πολύ όμορφη. Ωραία. Και είναι και ακριβώς κέντρο. Τώρα τα torch δεν είναι κέντρο, αλλά οκ, δεν πειράζει. Λοιπόν, προσέξτε τι θα γίνει τώρα. Αυτό που θα γίνει τώρα είναι ότι εγώ θα πάω να χτίσω από εκεί. Να δούμε αν έχουμε τίποτε σκούμπα, διότι θα χρειαστούν. Ή δεν έχουμε ή δεν το έγραψα σωστά. Για να δούμε εδώ. Σκούμπα. Έχουμε flippers και έχουμε και tank. Δεν βλέπω. Οπότε θα κραφτάρω ένα. Ωραία. Και δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι τα δικά μας. Να έχουμε και λίγο armor. Και επειδή... Α, η αναπνοή μου είναι επειδή φορώ την μπουκάλα. Να στο κάνω. Κάτσε τη βγάλω. Περίμενε. Θα τη βάλω μετά. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω τώρα θα μου πάρει πάρα πολύ ώρα. Και αυτό σημαίνει ότι εφόσον θα κάνω αυτό δεν θα έχω χρόνο για να κάνω οτιδήποτε άλλο, να γράψω κάτι άλλο για το σημερινό επεισόδιο. Και επειδή θα είναι λίγο βαρετό να με βλέπετε να χτίζω για 2 ώρες, θα σας το βάλω σε γρήγορη κίνηση με μια ωραία μουσικούλα όπως κάναμε παλιά. Όσοι είστε παλιά στο κανάλι θα το θυμάστε αυτό. Θα το κάνουμε έτσι ένα ωραίο μοντάζ και αυτό θα είναι το σημερινό επεισόδιο. Οπότε ξεκινάω το χτίσιμο και τα ξαναλέμε όταν θα είναι όλα έτοιμα.
Λοιπόν, αυτό είναι για την ώρα. Μου έχει πάρει πάρα πολύ ώρα, δεν έχω άλλο χρόνο. Και όπως είδατε, είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ χρονοβόρο να γίνει όλο αυτό και να γεμίσει μέχρι εκεί. Οπότε δεν θα το γεμίσω μέχρι εκεί. Θα κάνω μόνο τα ακριανά. Και σε αυτό το σημείο δεν με πειράζει να είναι κούφιο, διότι δεν θα κάνω logout εδώ, θα κάνω logout πίσω. Οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα να μας πετάξει το παιχνίδι κατά το νερό. Επίσης αυτά εδώ, παρόλο που τα θέλω, μου ρίχνουν κάπως τα FPS. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο, αλλά σαν να μην έχω τόσο ομαλή κίνηση στο mouse. Δεν ξέρω, είναι λίγο... Ναι, μου φαίνεται ότι δεν μου πολύ αρέσει. Το ξέρω, έχω χαλάσει πάρα πολλά υλικά, πάρα πολύ κόπο για να το φτιάξω έτσι. Μπορεί να μείνει, μπορεί να μην μείνει, θα δούμε. Πάντως, είτε μείνει είτε δεν μείνει, ο χρόνος που είχα για σήμερα τελείωσε και δεν έχω άλλο χρόνο για άλλο πόνο. Λοιπόν, εδώ πέρα πάνω θα γίνει κάτι μαγικό, θα γίνει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά δεν θα το δούμε σήμερα, θα το δούμε... Μπορεί την επόμενη, μπορεί λίγο πιο μετά, μπορεί να το αφήσω για κανένα live stream. Θα δούμε. Πάντως, δεν θα σας κάνω και τρίτο συνεχόμενο επεισόδιο building. Αύριο θα κάνουμε κάτι λίγο πιο ενδιαφέρον και μετά θα συνεχίσουμε πάλι το χτίσιμο. Αυτά από μένα για σήμερα. Δεν χρειάζεται να μου αφήσετε προτάσεις για το κτίριο, διότι έχω ακριβώς στο μυαλό μου αυτό που πρέπει να κάνω. Οπότε απλώς καθίστε και απολαύστε. Α, πριν κλείσουμε, έχουμε να δώσουμε κάποια ονόματα σε κάποια tens που έχουμε κάνει. Οπότε δώστε μου μισό λεπτάκι και επανέρχομαι για να δώσουμε τα ονόματα. Λοιπόν, το Featherlight ονομάστηκε Φωτεινούλα. Είχα και κάποιες προτάσεις για όνομα Φωτεινούλης, αλλά είναι θηλυκό, οπότε το ονόμασα Φωτεινούλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ονόματα. Κρυουλιάρης, το Ice Otter. Κρυουλιάρης, πολύ ωραίο. Το Max Level Dodo ονομάστηκε Dodara. Dodara, ωραίο. Το μικρό level Gacha, Gacharida. Κατσαρίδα, Gacharida. Και ο Άγιος Βασίλης που μας φέρνει δώρα, το μεγάλο level Gacha. Και το Megatherium Εντομοκτώνο, επειδή σκοτώνει τα έντομα και βγάζει και αυτό το spray που όταν έχει το buff που είναι σαν να σκοτώνει, καταλάβατε. Λοιπόν, να βάλουμε και αυτό το κομμάτι που λείπει. Και αυτό εδώ είναι το καινούριο μας σπίτι, το οποίο πρόκειται να αλλάξει πάρα πολύ και να γίνει κάτι υπέροχο, το οποίο δεν πάει καν το μυαλό σας αυτή τη στιγμή, αλλά θα το δείτε κάποια στιγμή και δεν θα το πιστεύετε. Αυτά από μένα για σήμερα. Like στο βίντεο αν σας άρεσε, subscribe αν είστε καινούργοι, κοινοποιήστε το βίντεο να το δουν και οι φίλοι σας. Ό,τι θέλετε να μου πείτε γράψτε το κάτω στα σχόλια και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας!